Καλημέρα σας και από μένα. Δεν ξέρω πόσοι είσαστε familiar με τον όρο Bring Your Own Device. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή συγκαταλογούμαστε μέσα στους 5 μεγαλύτερους ίσως παρόχους τεχνολογίας στον κόσμο πάνω σε αυτό το αντικείμενο και θεωρούμε ότι αξίζει, έστω και σαν μια ελληνική επιχείρηση, να προσέξετε λίγο περισσότερο αυτά που θα σας πούμε. Ξεκινήσω λιγάκι από την ιστορία και να σας ρωτήσω αν κάποιος από εσάς γνωρίζει ποιος είναι αυτός εδώ ο κύριος. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος λέγεται Μάρτιν Κούπερ και είναι ο εφευρέτης του κινητού τηλεφώνου. Σε αυτή εδώ τη φωτογραφία είναι πριν, όχι, μάλλον τώρα είναι πολύ πιο μεγάλος, πριν 30 χρόνια, μάλλον πριν 40 χρόνια, το 1973, έκανε το πρώτο του τηλέφωνο στον ανταγωνιστή του, στην AT&T. Αυτός ο κύριος έρχεται από τη Motorola, είναι ο πρώτος που έφτιαξε το κινητό τηλέφωνο και ο οποίος έκανε την πρώτη του κλήση. Από τότε υπάρχει μια τρομερή ανάπτυξη στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, την οποία βιώσαμε μέχρι το 2006 σαν πρώτο κύμα και με την εξέλιξη όλων των συσκευών που όλοι έχουμε δει και έχουμε κρατήσει στα χέρια μας, μέχρι και σήμερα, όπου η συσκευή που βλέπετε το 2006, το BlackBerry, σήμερα λίγο πολύ αρχίζει να εξαφανίζεται, με νέες συσκευές να έρχονται στα χέρια μας, πολύ πιο έξυπνες, πολύ πιο δυνατές. Και τελικά με μία απέτηση, η οποία έρχεται μέσα από τα χέρια των καταναλωτών και από τις συνήθειες των καταναλωτών, που επιβάλλουν τη χρήση πια κινητών συσκευών στην καθημερινή τους ζωή και εργασία, τις οποίες όμως δεν τους συζητεί η επιχείρηση, αλλά τις επιλέγουν μόνοι τους. Αυτή λοιπόν η τάση λέγεται Bring Your Own Device. Φέρε τη δική σου συσκευή. Και ιδιαίτερα οργανισμοί, οι οποίοι είναι regulated, όπως οι τράπεζες, αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό θέμα όσο αφορά τη χρήση τέτοιων συσκευών στην καθημερινή τους ζωή, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πώς μπορούν να αγκαλιάσουν τη χρήση συσκευών των χρηστών στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα, το efficiency, την αποτελεσματικότητά τους κλπ. Η Gartner, σε μια πρόσφατη της μελέτη, λέει ότι η τάση του Bring Your Own Device είναι η πιο απότομη αλλαγή στα οικονομικά του IT που έχει συμβεί από τότε που μπήκαν οι προσωπικοί υπολογιστές μέσα στα δίκτυα των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θυμάστε τα παλιά mainframes, για όσους είναι μεγαλύτεροι, με τις θερματικές συσκευές οι οποίες ήταν dummy, πώς ξαφνικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 άρχισαν να αντικαθίστανται από συσκευές PCs και που σήμερα βρίσκονται πια στα γραφεία όλων των bankers. Αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται μέσα από την τάση του Bring Your Own Device. Για όσους διαβάζουν τις αναλύσεις της Gartner, εδώ υπάρχει μία αποτύπωση με το λεγόμενο hype cycle γύρω από τις τεχνολογίες. Και βλέπετε ότι το Bring Your Own Device βρίσκεται στην κορυφή της αναζήτησης όλων των CIOs αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και πολλά άλλα πράγματα τα οποία αρχίζουν και οριμάζουν, όπως το Mobile Application Development ή το Mobile Cloud, το οποίο βρίσκεται σε πιο αρχική φάση. Νομίζω ότι αυτά τα στατιστικά τα έχετε δει πολλές φορές, τα έχετε διαβάσει στον τύπο, αλλά είναι αξιόλογο να σκεφτούμε ότι μέσα σε περίπου 4 χρόνια από σήμερα, 3 χρόνια από σήμερα, περισσότερο από το 60%, 70% των εργαζομένων θα χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές μέσα στην εργασία τους. Αυτό λέει πάρα πολλά. Βέβαια, δεν είναι μια πολύ εύκολη εξίσωση. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση το να πεις ότι κάνω Bring Your Own Device, γιατί δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, είναι και νομικό το θέμα, γιατί χρειάζονται κατάλληλα συμβόλαια και συμβάσεις με τους εργαζομένους. Χρειάζεται να
αγγίξουμε το θέμα του privacy των προσωπικών δεδομένων, μια και η εταιρεία αποκτά έμεσα έλεγχο είτε πάνω σε ένα application είτε πάνω σε μια συσκευή η οποία δεν της ανήκει. Άρα αυτά είναι κάπως σύνθετα θέματα, αλλά ευτυχώς οι χρήστες αυτής της τεχνολογίας ή μάλλον αυτής της τάσης έχουν ήδη βρει τρόπους για να το αντιμετωπίσουν και βέβαια υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες εκεί οι οποίες δίνουν διαφορετικές λύσεις. Ένα όμως πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα σας απασχολήσει είναι όλο αυτό το puzzle και πώς λύνεται. Το puzzle λοιπόν ξεκινάει μέσα σε τρεις απλές ερωτήσεις. Ποιοι είναι οι χρήστες οι οποίοι πρέπει να έχουν μια συσκευή, τι applications πρέπει αυτή η συσκευή ή εμείς να τους δώσουμε και τελικά ποιες τεχνολογίες θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις μεγάλες τεχνολογίες. Φέτος στο Mobile World Congress λανσαρίστηκαν άλλα δύο ή τρία νέα operating system με το πιο δυνατό της Firefox και πολύ σύντομα μπορούμε να δούμε και άλλα. Άρα, όλο αυτό το fragmentation το οποίο υπάρχει στην αγορά των συστημάτων του mobility δημιουργεί ένα πολύ σύνθετο puzzle για όλους μας, γιατί σκεφτείτε ότι όλα αυτά πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση που θέλουμε να μιλήσουμε για bring your own device ή ακόμα για mobile εφαρμογές στα χέρια καταναλωτών που είναι ούτως ή άλλως δεδομένο ότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις συσκευές αυτοί χρησιμοποιούν. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό το πράγμα. Άρα σήμερα έχουμε μια αρκετά μεγάλη πρόκληση με το mobility να επιταχύνεται σημαντικά, να μην είναι πια ένα προνόμιο, αλλά να είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, να μην μιλάμε πια μόνο για τα devices, αλλά να μιλάμε για data και applications, και βέβαια για τους decision makers που είστε εσείς, να πάρετε την κρίσιμη απόφαση εάν θα κάνετε αυτό το βήμα ή όχι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και ωφέλη, πολύ σημαντικά ωφέλη. Ένα από τα ωφέλη είναι το cost reduction, το οποίο έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να δίνετε συσκευές στους εργαζόμενούς σας, προκειμένου αυτές να είναι παραδείγματος χάρη BlackBerry, που ήταν οι κατεξοχήν συσκευές που κρατούσαν οι bankers, γιατί ήταν οι μόνες ασφαλείς. Τώρα όλες οι συσκευές μπορούν να γίνουν ασφαλείς και τα data να είναι ασφαλή μέσα τους, οπότε θα μπορούσε οποιοδήποτε να έχει το δικό του κινητό τηλέφωνο και κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να το φέρνει μέσα στην επιχείρηση. Βεβαίως, τη στιγμή που ο εργαζόμενος πια δεν κρατάει δύο κινητά τηλέφωνα, ένα για τη δουλειά του και ένα για την προσωπική του ζωή, αλλά κρατάει ένα τηλέφωνο, αυτό τον κάνει engage πολύ πιο συστηματικά, του αυξάνει την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα. Στο εξωτερικό υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες λένε ότι οι εταιρείες οι οποίες κάνουν embrace το bring your own device γίνονται πολύ πιο αρεστές από τους εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να τις προτιμούν έναντι άλλων εταιρεών που απλά δεν κάνουν embrace το bring your own device. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι σε επίπεδο διαχείρισης πια, επειδή οι συσκευές δεν είναι δικές σας, αλλά είναι των χρηστών, φεύγει ένα πολύ σημαντικό βάρος από τους ώμους των IT departments, προκειμένου να μην έχετε και την ευθύνη αυτή. Και βέβαια, η χρήση των κινητών applications, λόγω του ότι μια κινητή συσκευή την έχουμε σε καθημερινή φάση δίπλα μας, μπορεί να επιταχύνει την χρήση banking εφαρμογών ή οτιδήποτε μπορεί ο οργανισμός να θέλει να δώσει. Θέλω να ανακαλύψουμε έτσι, να κάνουμε μια μικρή παύση, να ανακαλύψουμε εδώ πέρα μόνοι μας τι είναι το bring your own device μεταξύ μας. Εντάξει, καταλαβαίνω το προφίλ είναι αρκετά CIO-oriented, CTO-oriented σε banking επίπεδο και ας ζητήσω να σηκώσουν το χέρι όσοι από εσάς έχετε BlackBerry μαζί σας. Χρησιμοποιείτε BlackBerry. Ωραία. 6. 7. Πόσοι από εσάς
δεν χρησιμοποιείτε BlackBerry, αλλά χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο smartphone και έχετε επαφή με το γραφείο σας μέσα από email ή άλλες εφαρμογές. Ωραία. Είναι προφανές λοιπόν αυτό το πράγμα. Τώρα θα σας ζητήσω από όλους εσάς που σηκώσατε τώρα το χέρι σας, εάν γνωρίζετε ή αν ξέρετε ότι η εταιρεία η οποία σας αφήνει και έχετε πρόσβαση στα δεδομένα, κάνει control αυτά τα δεδομένα και εξασφαλίζει ότι δεν κάνετε κάτι παράνομο. Ποιοι από εσάς το ξέρετε? Όχι η Globo, παρακαλώ, η Globo δεν χρειάζεται. Οι υπόλοιποι. Πολύ λιγότεροι. Τι σημαίνει λοιπόν? Πρώτα απ' όλα ότι το BlackBerry ήδη έχει γίνει στην αντίληψη όλων μια συσκευή η οποία σιγά σιγά γίνεται outdated για πολλούς λόγους. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε εμείς. Απ' την άλλη μεριά, όλοι σας χρησιμοποιείτε συσκευές και η πλειονότητά σας, στην πλειονότητά σας μάλλον, οι CIOs, οι CTOs ή εσείς οι ίδιοι, επειδή έχετε το privilege αυτό, δεν έχετε εξασφαλίσει ότι η συσκευή είναι αρκετά ασφαλής. Με αποτέλεσμα, αν αύριο η συσκευή αυτή κλαπεί ή χαθεί ή οτιδήποτε, τα δεδομένα είναι στον αέρα. Και να μην σας πω άλλα πράγματα, θα χαρώ πολύ σε αργότερη φάση να σας τα αναλύσω το τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ λοιπόν είναι προφανές πια ότι περνάμε σε μια νέα πρόκληση, η οποία όμως όπως είπαμε είναι και μια ευκαιρία. Πάω λίγο γρήγορα για να μην σας φάω χρόνο. Είναι προφανές λοιπόν ότι όλοι μας οι χρήστες, είτε είναι business to employees χρήστες, είτε είναι consumers, χρειάζονται services, διαφορετικά services. Services για εσωτερική χρήση, services για να κάνουμε transaction, services για να κάνουμε συναλλαγές με partners μας. Σκεφτείτε αν έχετε ένα ασφαλιστικό φορέα από κάτω σας, ότι έχετε κάποιους χιλιάδες ασφαλιστές οι οποίοι είναι στον δρόμο και θα θέλαν να έχουν πρόσβαση μέσα από την κινητή τους συσκευή, κατευθείαν στο αρχείο με τους ασφαλιζόμενούς τους, τα συμβόλαιά τους κτλ. Με έναν πολύ εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Όλα αυτά έρχονται μέσα από ένα πρίσμα το οποίο απαιτεί ότι αυτές οι εφαρμογές θα παίζουν σε όλες τις κινητές συσκευές. Άρα καταλαβαίνετε ότι το να αναπτύξετε εφαρμογές σε όλα τα διαφορετικά operating systems είναι ένα τεράστιο κόστος και ένα τεράστιο transition για τον οργανισμό. Πολύ μάλλον και ένα πολύ μεγάλο challenge, γιατί πάντα θα πρέπει να κάνετε debug, deploy και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για το κάθε ένα operating system διαφορετικά. Άρα, εδώ μεγαλώνει πάρα πολύ ο βαθμός της πολυπλοκότητας. Από την άλλη μεριά είναι το θέμα της ασφάλειας και πώς όλες αυτές οι εφαρμογές και τα δεδομένα μπορούν να περάσουν με ασφάλεια στη συσκευή. Και δεν μιλάμε μόνο για την ασφάλεια η οποία έχει να κάνει με το server. Μιλάμε για το κανάλι επικοινωνίας, είτε είναι 3G, είτε είναι Wi-Fi, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αλλά πολύ περισσότερο το certification και το authorization της συσκευής πάνω στα συστήματα, το data retention μέσα στη συσκευή και την κρυπτογράφησή του και πολλά άλλα τα οποία, αν κληθείτε να τα ανακαλύψετε από το μηδέν, δεν θα βγάλετε mobile εφαρμογή ούτε σε 2 χρόνια, για να φτάσετε τουλάχιστον στο επίπεδο το οποίο έχουν φτάσει κάποιες εταιρείες που έχουν φτιάξει τέτοιου είδους πλατφόρμες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Πόσο γρήγορα μπορούν οι εφαρμογές σας να φτάσουν στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών? Μέχρι τώρα, για να κάνετε publish μία mobile εφαρμογή, θα πρέπει να την ανεβάσετε σε κάποιο App Store, στην καλύτερη περίπτωση το Android, το οποίο δεν θα το περάσει καθόλου από έλεγχο και θα το κάνει publish μέσα σε λίγα λεπτά. Στη χειρότερη περίπτωση το iOS, το Apple Store ή το Windows Market, το οποίο μπορεί να πάρει μέχρι και 7 ή 10 μέρες. Για να γυρίσει πίσω και να σας πει ότι βρήκαμε κάτι λάθος, οπότε πρέπει να το ξαναφτιάξετε και να μας το ξανακάνετε submit. Οπότε, μέχρι να τα λύσετε όλα αυτά τα θέματα, μπορεί να έχει περάσει ένας μήνας για να κάνετε publish μια εφαρμογή. Και από τη στιγμή που την κάνετε publish, θα πρέπει να ενημερώσετε το χρήστη σας ότι βγήκε μια καινούργια εφαρμογή που αντικαθιστά την παλιά και θα πρέπει αυτός να πάει να την κάνει update από το App Store. Ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο, το οποίο λύνεται πια μέσα από την τεχνική των containers, δηλαδή εφαρμογών οι οποίες έχουν όλη τη λειτουργικότητα
του να κάνουν render δυναμικές εφαρμογές που γίνονται δυναμικά inject μέσα στο container, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν μέσα από ένα App Store. Και βέβαια η κεντρική διαχείριση όλων αυτών, έτσι ώστε μέσα από μία κονσόλα διαχείρισης να μπορείς να ξέρεις πού είναι ο στόλος των κινητών τηλεφώνων, τι transactions κάνουν, τι applications τρέχουν, τι authorities έχουν κλπ. Κλπ. Μέχρι και πού ακριβώς βρίσκονται. Εδώ λοιπόν η εταιρεία μας έχει φτιάξει και εμπορεύεται μία πλατφόρμα η οποία λέγεται Go Enterprise, η οποία είναι ένα Enterprise Mobility Management σύστημα που καλύπτει όλα τα διαφορετικά aspects του trend, του Bring Your Own Device και όχι μόνο, αλλά και του Cross Mobility Application Development, προκειμένου να δώσει λύση και να δώσει λύση ιδιαίτερα σε αυτούς που την έχουν άμεσα ανάγκη και είναι εταιρείες οι οποίες ούτως ή άλλως χρησιμοποιούσαν τέτοιου είδους εφαρμογές σε παλιότερη τους έκδοση, καλή ώρα, BlackBerry. Η λύση μας αποτελείται από τρία βασικά component. Το ένα component είναι ένα application development studio, μέσα από το οποίο μπορούν όλοι οι developers, είτε οι συνεργάτες μας, είτε οι δικοί σας συνεργάτες, να αναπτύξουν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή για ταμπλέτες, χωρίς να χρειάζεται να χτίζουν κάθε φορά την εφαρμογή σε διαφορετικό SDK. Άρα είναι ένα κεντρικό σημείο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές γίνονται publish σε έναν server που είναι το middleware που βλέπετε δεξιά, ο οποίος στέκεται πίσω από το firewall του οργανισμού σας και επικοινωνεί με τα backend συστήματα. Ταυτόχρονα όμως αυτό το middleware αναλαμβάνει να διανύμει αυτές τις εφαρμογές οι οποίες έχουν φτιαχτεί από το studio δυναμικά μέσα στον mobile client που είναι αυτό που είπαμε container, προκειμένου ο container να κάνει render αυτή την εφαρμογή άμεσα και γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να στείλουμε τον χρήστη μας στο Application Store. Θα σας δείξω περίπου πώς δουλεύει. Εδώ πέρα βλέπετε το Development Studio, όπου αναπτύσσει μία εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή φτάνει μέσα στο Go Apps Repository, που είναι ένα Application Store, κεντρικό Application Store, το οποίο υπάρχει πίσω από το firewall της εταιρείας σας. Και μέσα από τα Administration Tools, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε publish αυτήν την εφαρμογή σε ένα user device. Ταυτόχρονα, πολλές άλλες εφαρμογές μπορούν να μπουν και σιγά σιγά να γίνονται publish. Άρα δεν χρειάζεται να ξεκινήσω με την super duper εφαρμογή η οποία τα έχει όλα. Μπορεί να ξεκινήσει με μία εφαρμογή η οποία λύνει άμεσα μία ανάγκη και σιγά σιγά να φτιάχνεις και άλλες εφαρμογές. Και αυτές οι εφαρμογές να έρχονται στο κινητό τηλέφωνο. Αυτές τώρα οι εφαρμογές επικοινωνούν με τα backend συστήματα, databases κτλ. Δημιουργούν transactions, όλα πάνω από πολύ μεγάλο βαθμό security, προκειμένου να φέρουν τελικά στο χρήστη το ζητούμενο αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι ένα transaction, είτε ένα report, είτε μπορεί να είναι οτιδήποτε business logic μπορεί αυτό να εξυπηρετεί. Ο container λοιπόν, που είναι μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες θεωρούμε, και αυτή τη στιγμή η Globo τοποθετείται μέσα στις 4 top εταιρείες παγκοσμίως κατά την Gartner, στην τεχνολογία της των containers, δίνει πάρα πολύ σημαντικά προνόμια. Κατά βάση ότι διαχωρίζει τα προσωπικά δεδομένα από τα εταιρικά δεδομένα. Ίσως να μην καταλαβαίνετε τι σας λέω, γιατί οι οθόνες οι οποίες βλέπετε είναι πολύ παρεμφερείς. Δεν ξέρω για πόσους βλέπετε, αυτή εδώ είναι η δική μου συσκευή, μόλις έπεσε και έσπασε. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα, ενώ έχω τις προσωπικές μου εφαρμογές, εδώ έχω τον container που λέγεται Go Enterprise, τον οποίο όταν θα κάνω κλικ, θα μπω μέσα σε ένα νέο desktop, το οποίο είναι το corporate desktop. Μέσα από αυτό λοιπόν το desktop αποκτάω πρόσβαση σε όλες μου τις εταιρικές εφαρμογές, οι οποίες είναι ασφαλισμένες, τα δεδομένα τους είναι ασφαλισμένα και με αυτή τη λογική μπορεί ο CIO της εταιρείας μου να μου κάνει extend όλο αυτό το functionality. Βεβαίως, σε περίπτωση που χάσω τη συσκευή μου, μπορούν να μου σβήσουν τα περιεχόμενα, μπορούν να κλειδώσουν και 1000 άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Άρα, λίγο πολύ, εδώ μιλάμε για πλήρη ασφάλεια, η οποία έρχεται μεταξύ των applications, των χρηστών, των devices και των διαφορετικών δικτύων. Κλείνω λέγοντας ότι η εφαρμογή μας δίνεται σε 3 διαφορετικά modes, σε 3 διαφορετικά application. Το ένα υποκαθιστά κατευθείαν τη χρήση των BlackBerry συσκευών με πολύ μεγάλη ασφάλεια,
Λέγεται Go Enterprise Office. Έχει έτοιμα όλα τα applications τα οποία χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση σε όλο το γραφείο σας, μέχρι ακόμα και στα αρχεία που βρίσκονται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή στο γραφείο. Το δεύτερο λέγεται Go Enterprise Mobilizer, το οποίο ουσιαστικά έχει όλα τα εργαλεία για να αναπτύξετε εσείς οι ίδιοι ή οι συνεργάτες σας εφαρμογές τις οποίες θα διανύμετε στο προσωπικό σας. Και η τρίτη λέγεται Go Enterprise Reach, που είναι λίγο πολύ ένα extension του Mobilizer, προκειμένου να αναπτύξετε white label εφαρμογές με το δικό σας λογότυπο επάνω, προκειμένου να τις διανύμετε στους καταναλωτές σας, στους πελάτες οι οποίοι θέλουν να έχουν mobile banking. Έχουμε κάνει αρκετά mobile banking projects και μπορούμε να σας δείξουμε και πολλά, τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα σε όλες τις διαφορετικές συσκευές και μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν integrate με οποιοδήποτε σύστημα από πίσω. Δεν θέλω να σας πάρω άλλο από το χρόνο σας. Αν έχετε κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλιώς, αν είσαστε CIO ή σας ενδιαφέρει αυτή η τεχνολογία, στο booth μας έξω μπορούμε να σας δώσουμε και ένα δώρο, το οποίο είναι ουσιαστικά το Go Enterprise σε μια πιο μικρή μορφή, της SMB που το πουλάμε αυτή τη στιγμή στην Αμερική, που το λέμε Enterprise Mobility in a Box, προκειμένου να το δοκιμάσετε και οι ίδιοι πάνω στο cloud μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είμαι στη διάθεσή σας.